Γεια σας παιδιά, πάμε για άλλο ένα αγώνα, να συνεχίσουμε την προσπάθεια καταστροφής του Πόρτζε, γιατί όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, αν και τερματίσαμε πρώτοι, ήταν λίγο όλεθρος η όλη κατάσταση, μπορώ να πω. Οπότε πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Όταν κλείσαμε από το προηγούμενο βίντεο, όπως σας είπα, είχα δοκιμάσει λίγο να δω το πώς μπορείς να παίξεις στο expert. Πραγματικά, δεν ξέρω, τουλάχιστον για την ώρα, είναι αρκετά δύσκολο. Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά δύσκολο. Θα συνεχίσουμε μερικούς αγώνες ακόμα στη συγκεκριμένη δυσκολία και θα δούμε λίγο πώς θα πάει. Οπότε πάμε στον επόμενο αγώνα. Από ό,τι βλέπω και βροχή μέσα στο παιχνίδι. Όλα μας πάνε πρίμα. Λοιπόν, performance δεν πειράζουμε κάτι. Νομίζω είμαστε εντάξει σε αυτό. Οπότε, continue. Για να δούμε τι θα δούμε. Αν κάποιος έχει καμιά ιδέα για το τι πρέπει να βελτιώσουμε, πώς μπορεί να γίνει. Catalonia is notorious for high G-force directional changes due to downhill and off-camber turns, which require minimal braking. Πάμε για practice. Κλασικά τους τρεις πρώτους αγώνες που κάνουμε, τους τρεις πρώτους γύρους αναγνωριστικούς, αλλά παράλληλα, όπως είδατε, όπως βλέπετε, έχω αλλάξει χρώμα. Στην Porsche μου άρεσε πιο πολύ έτσι. Οπότε για πάμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο. Βρέχει κιόλας, θαυμάσια θα πάει. Εν τω μεταξύ με την Porsche που, όπως σας είπα, δοκίμασα το κομμάτι expert, αυτό το οποίο με δυσκόλεψε, και αν μπορεί κάποιος να μου πει γιατί ήταν τόσο πολύ έντονο το φαινόμενο αυτό στις στροφές. Ενώ, εντάξει, είχα αρκετά χιλιόμετρα με πολύ φρένο δυνατό, τώρα εδώ πέρα αν δείτε η μούρη του αυτοκινήτου, όσο να είναι, πάει λίγο να κλείσει προς τα μέσα της τροφής, δηλαδή εκεί που του λες πάει. Στο expert πραγματικά, ρε μάγκες, δεν μπορούσα να παίξω καθόλου, έφευγε ευθεία τα μάξη. Εντάξει, σιγά σιγά θα το βρω. Θα φτιάξω και ένα βιντεάκι με το expert να γελάσουμε λίγο, γιατί είναι, εντάξει, πραγματικά για γέλια. Τώρα σίγουρα κάποιοι που θα παίζετε πολύ καλά θα λέτε τι λέει, αλλά οκ. Δρίφτει η κατάσταση. Όπαρε, όπαρε. Λίγο προσοχή ρε παιδιά. Γενικά τα τελευταία παιχνίδια μας πάει λίγο περίεργα ο καιρός. Μία είναι νύχτα, μία βρέχει. Ας παίξουμε και λίγο από μέσα να δούμε πως είναι. Οπα, οπα. Έλα ρε, έχουμε και γυαλοκαθαριστήρες, όχι αστεία. Καλή φάση. Αλκαντάρα όλο, ε. Ωραίο.
Τέλεια. Οπότε μπορούμε να πάμε στα beat. Μην χρονοτριβούμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα, τι να κάνω, να ξεκινήσω λίγο πιο πίσω. Άντε, θα ξεκινήσω από την 14η, γιατί είμαι large. Και θα δούμε πώς θα πάει. Ρε βρόχα. Μάγκες, εντάξει, μας έχει δει πολύ περίεργο μάτι, έτσι, το έχετε καταλάβει. Πολύ περίεργο μάτι. Χαμός γίνεται. Έλα, εντάξει, να είμαι εδώ. Έλα ρε. Λοιπόν, πάμε λίγο θετική ενέργεια. Να δούμε τι θα τερματίσουμε αυτή τη φορά. Θα γίνει χαμός άμα τους αφήσω να ξεκινήσουν σταματημένοι. Παιδιά, τι γίνεται, τι βροχή είναι αυτή. Άντε πάλι τα χτυπήματα από πίσω. Ρε, αν είναι δυνατό. Άσε με ρε. Όπου βλέπω το Πόρσε να πηγαίνει κομματέξ. Δεν ξέρω τι θα βγούμε, αλλά ένα χωραφάκι εδώ το πήραμε, σε καλή μεριά. Όπα, 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 μάγκες, η στροφή που είναι, ρε. Δεν μπορώ να φανταστώ καν στο expert σε δυσκολία εδώ πέρα στο φρενάρισμα και με τόσο βροχή που θα πήγαινε το αυτοκίνητο. Ω, πα, 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 πα. Καλά, οι άλλοι πού είναι ρε φίλε, τόσο πολύ πίσω είναι, άντε να μην και στο. Πάμε για τελευταίο γύρο. Έλα. Ωραίος αγώνας, μπορώ να πω. Δεν ξέρω, αλλά το ευχαριστήθηκα λίγο περισσότερο σε σχέση με τους άλλους. Καλά πήγε, ωραίο. Για πάμε λίγο χειροκρότημα. Πάμε λίγο χειροκρότημα. Ωραία, ωραία. Το θέμα είναι ότι μου έχει βγάλει αρκετές βελτιώσεις, γιατί το αμάξι είναι αρκετά level που έχει ανέβει. Το θέμα είναι όμως ότι έχει όριο το συγκεκριμένο τουρνουά, να το πω έτσι. Ναι, έχουν μείνει άλλοι δύο αγώνες για να πάμε στα Super Sedan. Τι άλλα έχει, για να δω, Premium Performance. Τα έχω πιάσει με τη σειρά και τα πηγαίνω. Α, και εδώ. Ναι, παίζεις το πρώτο και... Α, εδώ πρέπει να... Ναι, οκ, okay. Σου λέει ποιον αγώνα πρέπει να ξεκλειδώσεις για να σου ανοίξει το συγκεκριμένο challenge. Οκ, okay. Legacy, Open Class. Α, εδώ έχει Track Day, ε. Exotic. Δυνατό. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Prestige Tour, ε. Ωραία. Ωραία, παιδιά, εγώ σας αφήνω κάπου εδώ.
Πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε και αυτό το βιντεάκι. Αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή, κάτι και θα συνεχίζουμε. Σκέφτομαι να ξεκινήσουμε και ένα καινούριο παιχνιδάκι, πάλι simulator, αλλά με μηχανές. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα πάει. Κάνω κάτι δοκιμές, θα σας πω στο επόμενο βιντεάκι που θα ανέβει. Λογικά θα σας έχω κάποιο νέο πάνω σε αυτό. Έγινε παιδιά, να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.